Γεράσιμος Βόκος, η γενική μάζα των πολιτών. Από μαγνητοφώνηση Κωνσταντίνος Σύρμος. Κεφάλαιο Λαός. Δεν θα ήταν εύκολο αλλά ούτε πρακτικό να επιχειρήσει κανείς να ορίσει τον λαό. Με τον λαό τα πράγματα είναι περίεργα. Θυμίζουν πολύ αυτό που λέει ο Αυγουστίνος για τον χρόνο. Αν κανείς δεν με ρωτήσει, ξέρω τι είμαι. Αν κάποιος με ρωτήσει, δεν ξέρω τι να του πω. Το ίδιο συμβαίνει και με τον λαό. Η έννοια, όπως ξέρετε, είναι πολύ σήμαντη. Και μόλις πιστέψεις ότι βρήκες μια άκρη, παρουσιάζονται αμέσως άλλες που την ακυρώνουν. Ίσως μια καλή στιγμή είναι να σταματήσει κανείς τη Γαλλική Επανάσταση. Εκεί δηλαδή που ο λαός, περίπου όπως τον φανταζόμαστε σήμερα, κάνει την επίσημη εμφάνισή του, γιατί παίζει ένα ρόλο καθώς επιδρά, πολλές φορές αποφασιστικά, στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Ο λαός γκρεμίζει τη Βαστήλη. Ο λαός μεταφέρει το βασιλιά από τις Βερσαλίες στο Παρίσι. Ο λαός δίνει τις νικηφόρες μάχες της Επανάστασης. Σε εκφράσεις όπως οι προηγούμενες, ο λαός λειτουργεί περισσότερο σαν σύμβολο και σαν αρχή, παρά σαν συγκεκριμένη πραγματικότητα. Αρκεί να αναφερθεί κανείς στη λογοτεχνία του 19ου αιώνα, η οποία χρησιμοποιεί συνεχώς εκφράσεις που επινόησε, τις περισσότερες φορές η ίδια, για να δηλώσει το λαό ως συλλογική δύναμη. Μεγάλος λαός, πλήθος λαού, κύμα λαού, λαοθάλασσα. Μερικές από τις διατυπώσεις που βρίσκονται πολύ συχνά στις σελίδες του Ουγκό, για παράδειγμα. Μόλις όμως εγκαταλείψουμε τη λογοτεχνία και τη ρητορική της, μόλις προσπαθήσουμε να ορίσουμε κάπως αυστηρότερα την έννοια του λαού, οι δυσκολίες που παρουσιάζονται είναι ανυπέρβλητες. Όμως, όπως θα το δείτε, και διδακτικές. Ήδη στην εγκυκλοπαίδεια το άρθρο «Λαός» επισημαίνει. Συλλογικό όνομα, δύσκολο στον ορισμό του, γιατί δημιουργήθηκαν γι' αυτό διαφορετικές ιδέες ανάλογα με τους τόπους, τους χρόνους και τη φύση των κυβερνήσεων. Η αμηχανία του συντάκτη είναι δικαιολογημένη, καθώς «λαός» μπορεί να αναφέρεται στην τάξη των εργαζόμενων, με την οικονομική έννοια, στην ιδέα του μεγάλου αριθμού των φτωχών, τον λαουτζίκο, όπως θα λέγαμε εμείς, έννοια ταυτοχρόνως κοινωνική και ηθική, αλλά και στην ιδέα του έθνους ως σύνολο του πληθυσμού, έννοια, τώρα πια, σαφώς πολιτική. Η πολυσημεία αυτή θα δείξει την πρακτική, θεωρητική, αλλά και πολιτική της σημασία, πολύ συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 1789. Όταν θα τεθεί το πρόβλημα του ονόματος της συνέλευσης και θα αποκλειστεί η ονομασία «Συνέλευση του Γαλλικού Λαού» και στη θέση της θα προκριθεί το όνομα «Εθνική Συνέλευση». Στις 16 Ιουνίου 1789 ο Μιραμπό ως προς το θέμα εξηγείται και εξηγεί. Η λέξη «λαός», λέει, σημαίνει αναγκαστικά ή πάρα πολύ ή πολύ λίγο. Είναι μια λέξη που προσφέρεται για τα πάντα. Δύο χρόνια αργότερα, όταν η παρουσία του λαού γίνεται όλο και εντονότερη στο δρόμο, ο Ντιγκενουά, γνωστός τότε δημοσιογράφος και κατά κάποιο τρόπο δημοσιολόγος, θα γράψει. Αν η ψευδεπίγραφη χρήση της λέξης «λαός» ήταν για τους κακούς πρόσχημα και τρόπος,
για τους απλοϊκούς και τους εύπιστους ήταν μια συγγνώμη. Είναι καιρός η Εθνική Συνέλευση να απαλείψει αυτήν την αιτία των ταραχών και θα ήταν απαραίτητο να ανακαλέσουμε αυστηρά στην τάξη όποιον χρησιμοποιεί την λέξη λαός. Με σημασία διαφορετική από αυτήν που πρέπει να έχει. Αυτά είναι τα ίδια τα λόγια του Ντιγκενουά, ο οποίος όμως, δυστυχώς, παρέλειψε να αναφέρει τη σημασία που πρέπει να έχει ο λαός. Αλλά το άρθρο της εγκυκλοπαίδειας προδίδει τουλάχιστον την αιτία της δυσκολίας. Η δυσκολία στον ορισμό του λαού είναι κάπως, κατά κάποιο τρόπο, σύμφυτη με την έννοια, γιατί οφείλεται και στη φύση των κυβερνήσεων. Ή, με άλλα λόγια, η δυσκολία είναι πολιτική. Κατά συνέπεια, καθολικά αποδεκτός, δηλαδή ουδέτερος ορισμός του λαού, είναι μάλλον δύσκολο να υπάρξει. Από τον προβληματικό ορισμό του λαού θα προκύψει και η διπλή του, κατά κάποιο τρόπο, φύση. Ευχή και κατάρα, δαίμονας και θεός, ο λαός μπορεί να είναι ταυτοχρόνως θεμέλιο και δυναμίτης για την κοινωνική συνοχή. Ο λαός είναι κίνδυνος για την πολιτεία, αλλά πολιτεία χωρίς λαό δεν υπάρχει. Ο προβληματικός χαρακτήρας του λαού κάνει απειλητικά την εμφάνισή του κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Η απειλή όμως θα υποχωρήσει, κυρίως γιατί τότε ο λαός τίνει να ταυτιστεί με το έθνος σε ένα κράμα που ακόμα δεν είναι εκρηκτικό. Αν η αυτοκρατορία πέτυχε, έστω προσωρινά, να ελέγξει το λαϊκό κίνδυνο, ο λαός θα εμφανιστεί ως πρόβλημα ταυτοχρόνως με την πτώση της αυτοκρατορίας, από την παλινόρθωση και εξής, και θα απλωθεί σε όλο το 19ο αιώνα, υπό δύο μορφές. Τι είναι ο λαός? Αυτή η ανεξέλεκτη δύναμη που τώρα έχει ξετυλιχθεί μπροστά στα μάτια μας, και ακόμη και τούτη εδώ η ερώτηση είναι ίσως η θεμελιώδης, τι είναι αλήθεια η κοινωνία? Δηλαδή, όπως ήδη την περιγράφουμε στην εποχή, αυτή η σκοτεινή και απίθμενη πραγματικότητα που δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε από τη ζωή μας. Τα δύο ερωτήματα πάνε μαζί και δεν μπορούν να απαντηθούν ξεχωριστά. Λαός είναι το σύνολο της κοινωνίας ή μέρος της. Και μάλιστα το υποδιέστερο, το κατώτερο μέρος της. Αν η διαίρεση αυτή έχει νόημα, ποιο είναι το ανώτερο μέρος της κοινωνίας και ποιο αυτό που βρίσκεται ανάμεσά τους? Ακόμη, γενικότερα, τι σημαίνουν οι διακρίσεις αυτές? Σε τι διαφέρουν από τις διακρίσεις του παλαιού καθεστώτος? Τι είναι τελικά αυτή η κοινωνία των ατόμων? Τούτη δω η πρωτόγνωρη πραγματικότητα η οποία προέκυψε από την Επανάσταση. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο 19ος αιώνας στην εκκίνησή του. Το ερώτημα δεν είναι μόνο, δεν είναι κυρίως θεωρητικό. Αντίθετα, πρόκειται για το εξόχως πρακτικό πρόβλημα της διακυβέρνησης των μαζών που απελευθερώθηκαν από την έκρηξη της Επανάστασης και την πτώση της αυτοκρατορίας. Τι σώη πραγματικότητα είναι όλο αυτό που ονομάσαμε σχεδόν αυθόρμητα, σχεδόν ενστικτοδός, κοινωνία? Τι είναι αυτή η πραγματικότητα σε κατάσταση κονιορτού που οι θεωρητικοί των αρχών του αιώνα ονομάζουν κοινωνία? Αν ο Ρεμουζά, ένας σημαντικός θεωρητικός τότε, διαπιστώνει ότι η γαλλική κοινωνία είναι ένιγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη, ο ίδιος ο Γκιζό το 1837 κάνει λόγο για τη σκοτεινή όψη της δημοκρατικής κοινωνίας.